Θέλω να καλησπερίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, φοροτεχνικός. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους όσους ακούν. Νομίζω ότι θα μου δώσετε δίκιο ότι σίγουρα δεν είναι ευνοϊκός αυτός ο καινούριος φόρος για εμάς. Σαφώς. Αφού το ελληνικό δημόσιο ζητάει μέσα από αυτή τη φορολογία 54 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι σε κάποια περίπτωση δεν είναι μια θετική εξέλιξη για τον πολίτη που θα κληθεί για ακόμα μια φορά να βάλει το χέρι στην τσέπη. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ξέρετε, εκείνο που λέει το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι αντικαθιστώ τον φόρο των ακινήτων που είχαμε μέχρι σήμερα και τον λογαριασμό και τον φόρο που πλήρωνα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ με έναν ενιαίο φόρο. Ναι, όμως να θυμίσουμε και να τονίσουμε ότι ενώ στο παρελθόν πλήρωνα μόνο ένα φόρο, το φόρο των ακινήτων, ήρθε ως έκτακτος φόρος αυτός ο φόρος μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, το χαράτσι δηλαδή, των λογαριασμών της, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, και μονιμοποιήθηκε ουσιαστικά. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και λέμε τι, αυτόν τον έκτακτο φόρο, το φόρο τον καταργούμε. Καταργούμε και τον φόρο τον κύριο που είχαμε και φτιάχνουμε έναν νέο φόρο. Αν κάνουμε όμως σύγκριση με το τι είχε πριν το 2009, δηλαδή το 2009 οι πολίτες πλήρωνε 500 εκατομμύρια ευρώ σε φόρο ακίνητης περιουσίας και τώρα θα κληθούν να πληρώσουν 4 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι η απόκριση είναι τεράστια. Για πείτε μας, ναι. Για πείτε μας τώρα πώς θα υπολογίζεται αυτός ο καινούριος φόρος στα ακίνητα και πώς θα τον καταβάλουμε. Δηλαδή θα καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, όχι. Όχι, δεν θα καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Θα τον πληρώνουμε στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, στις εφορίες δηλαδή. Αυτό ξέρετε βέβαια, εγώ τώρα να κάνω ένα σχόλιο, αυτό βέβαια είναι θετικό. Ως προς αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν αυτούς τους φόρους, επειδή αδυνατούν μάλλον οικονομικά, ότι δεν θα συνδέεται αυτό με την ηλεκτροδότησή τους. Ναι, σαφώς. Αυτό μπορεί να είναι καλό για τον πολίτη, γιατί ξέρετε τα προβλήματα που είχαμε δημιουργηθεί. Ακριβώς. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν συνδεδεμένος με ο φόρος αυτός που ήταν τώρα με τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Αποτέλεσμα ήταν να είχαμε πολλά προβλήματα. Ο φόρος λοιπόν αυτός αφορά τρεις κατηγορίες ακινήτων. Θα επιβάλλεται τόσο στα κτίρια, θα επιβάλλεται στα γήπεδα που είναι εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, τα οικόπεδα δηλαδή, θα επιβάλλεται και στα γήπεδα που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, δηλαδή τα αγρότε μάχη. Με ποιον τρόπο θα επιβάλλεται. Ναι. Στα κτίρια θα μπαίνει φόρος σε όλα τα κτίσματα με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή. Ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη. Δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε την αξία ενός ακινήτου φυσικού προσώπου του δικού σας ακινήτου, του δικού μου ακινήτου ή στον τρόπο υπολογισμού που υπολογίζουμε την αξία σε ένα νομικό πρόσωπο, σε μια εταιρεία. Άρα με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια φιλοσοφία θα υπολογίζουμε το φόρο σε κάθε ακίνητο. Ο φόρος τώρα αυτός θα κυμαίνεται από 2,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και να φτάνει και τα 17 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Ποια είναι τα κριτήρια? Υπάρχουν λοιπόν τα εξής κριτήρια. Λαμβάνετε υπόψη τόσο η παλαιότητα του κτίσματος, όσο ο όροφος του κτίσματος, επίσης οι προσώψεις του κτίσματος, καθώς και οι βοηθητικοί φόροι. Βεβαίως για αποθήκες ή βιομηχανοστάσια κτλ. Υπάρχει μια ειδική πρόβλεψη, ούτως ώστε αυτή να πληρώνουμε διαφορετικό τρόπο. Τώρα, μάλιστα, για τα οικόπεδα. Και να ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι, για να επιμείνουμε λίγο στις κατοικίες μας, γιατί αυτό είναι και αυτό που αφορά τους περισσότερους. Είπατε ότι παίζει ρόλο και η ηλικία του κτίσματος. Εκεί τι διαβαθμίσεις έχουμε, δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μια πρώτη κατηγορία, ας πούμε, η πρώτη δεκαετία, μια άλλη κατηγορία, η δεύτερη δεκαετία, πώς πάει? Στο γινόμενο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία για τον υπολογισμό του φόρου, έχουμε τους εξής συντελεστές παλαιότητας. Για ένα ακίνητο που είναι μέχρι 4 έτη, πολλαπλασιάζουμε με 1,25. Για ακίνητο που είναι από 5 μέχρι 9 έτη, πολλαπλασιάζουμε με 1,20. Από 10 έως 14 με 1,15. Από 15 μέχρι 19 πολλαπλασιάζουμε με 1,10. Από 20 μέχρι 25 1,05. Και πάνω από 26 με τη μονάδα. Ναι. Μικρές, θα έλεγα πολύ μικρές οι διαφορές. Ακριβώς. Επιβάρυνση λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που σας είπα, δεν έχουμε όταν υπάρχει ακίνητο που το έχουμε για περισσότερα από 26 χρόνια.
Τώρα τι γίνεται με τα οικόπεδα. Στα οικόπεδα ο φόρος θα υπολογίζεται και θα κυμαίνεται από 0,02 ευρώ το τετραγωνικό, 2 λεπτά λοιπόν το τετραγωνικό μέτρο, και θα φτάνει μέχρι και τα 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 30 ευρώ. Ακριβώς, σαν τετραγωνικό. Αυτά που είναι λοιπόν εντός σχεδίου, καταλαβαίνετε ότι και εδώ θα υπάρχουν μεγάλες επιβαρύνσεις. Εκεί που είχαμε διάφορα, ξέρω εγώ, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κληρονομήσει και λέγαμε ότι τι καλά να μπουν στο σχέδιο πόλης, τώρα θα λέμε να μην μπουν, ακριβώς, να μην μπουν ποτέ. Έχετε δίκιο, γιατί ενώ παρακαλούμε όλοι να μπουν στο σχέδιο πόλης, αν λοιπόν είναι μέσα στο σχέδιο πόλης, θα υπάρχει ιδιαίτερη επιβάρυνση. Εδώ τώρα να πούμε το εξής, ότι όταν μέσα στο οικόπεδο που είναι εντός σχεδίου υπάρχει και κτίσμα, τότε φορολογείται και το οικόπεδο, αφαιρούμε όμως τα τετραγωνικά του κτίσματος και φορολογούμε το υπόλοιπο του οικοπέδου και ο φόρος προκύπτει μειώνεται κατά 25%. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει επιβάρυνση, γιατί φορολογείται τόσο το κτίσμα ως κτίσμα, φορολογείται όμως και το εναπομένον οικόπεδο. Ναι. Για δέτα αγροτεμάχια, δηλαδή για εκείνα τα οικόπεδα που είναι εκτός σχεδίου ή οικισμού, εκεί ο φόρος ξεκινάει από 1,5 ευρώ το στρέμμα. Και εδώ τώρα παίζουν διάφορα πράγματα ρόλο, όπως το είδος της χρήσης του γηπέδου, γιατί το χρησιμοποιείς, η απόσταση που έχει αυτό από τη θάλασσα, η πρόσωψη που έχει το οικόπεδο από το οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στις περιπτώσεις εκείνες που πολλοί είναι οι συμπατριώτες μας αυτοί που έχουν τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή έχουν αγροτεμάχια, που μέχρι σήμερα δυστυχώς αυτά, ευτυχώς δεν φορολογούνταν, αλλά από εδώ και στο εξής δυστυχώς θα φορολογούνται, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει επιβάρυνση. Γιατί ενώ όλοι ή αρκετοί έχουν εκτάσεις που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν ξέρουν και πού βρίσκεται. Είναι εκτάσεις που ξέρετε μη προσβάσιμες από κάποιους. Δηλαδή ξέρει ο άλλος ότι έχει ένα χτήμα κάπου που τάβει στον παππούς, ως κληρονομιά, ξέρει ότι βρίσκεται. Και δεν έχει πατήσει και ποτέ και δεν ξέρει. Ακριβώς. Λοιπόν και αυτό, έστω και αν δεν έχεις πρόβλημα, έστω και αν είναι κατάβραχα, έστω και αν είναι μια χέρσα έκταση, δυστυχώς θα επιβαρυνθεί με πόρο, παρά το γεγονός ότι δεν σου δίνει καμία πρόσοδο. Παρά το γεγονός. Κύριε Μουζάκη, να πάμε να κάνουμε έτσι ένα πρακτικό παράδειγμα. Ας πούμε, μια οικογένεια η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, που πλήρωνε δεκαετίας, ας πούμε. Που πλήρωνε μέχρι πρότινος την έκτακτη εισφορά μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Τώρα, ναι. Πόσο περισσότερο θα επιβαρυνθεί ή περίπου θα είναι στα ίδια? Κοιτάξτε, αν μιλάμε μόνο για ένα αστικό ακίνητο και είναι και σε φτηνή περιοχή, δεν θα υπάρχει κατά πάσα πιθανότητα επιβάρυνση. Αν μιλάμε μόνο για αστικό ακίνητο, δηλαδή ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών που λέτε. Γιατί εννοώ με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς, αν αυτό ήταν κάτω από 200.000, απαλλάσσονταν από το φόρο ακίνητης περιουσίας, ενώ τώρα θα κρυφτεί να πληρώσει φόρο, λιτώνει το ΕΤΑ. Πότε θα έχουμε επιβάρυνση? Αν αυτό βρίσκεται σε ακριβή περιοχή ή αν ταυτόχρονα με αυτό το ακίνητο που λέμε τον 100 τετραγωνικό, ο ιδιοκτήτης έχει και μια άλλη έκταση, παράδειγμα ένα αγροτεμάχιο, που αυτό θα φορολογηθεί για πρώτη φορά. Άρα λοιπόν εκεί θα υπάρχουν επιβαρύνσεις. Εκεί θα υπάρχουν επιβαρύνσεις. Αν τώρα κάποιος έχει μία μεζονέτα, η οποία έχει και πρόσωψη, ξέρω εγώ, είναι 200 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι, μία μεζονέτα από αυτές που την τελευταία δεκαετία χτίστηκαν πάρα πολλές. Και έχει λοιπόν μία χή πρόσωψη και έναν κήπο. Αυτός θα επιβαρυνθεί περισσότερο τώρα με αυτόν τον τρόπο φορολόγησης? Θα φορολογηθεί λοιπόν και η μεζονέτα ως κτίσμα, ανάλογα με τους ορόφους που έχει και ανάλογα με τις προσώψεις που έχει, αν έχει μία, δύο ή περισσότερες. Φυσικά θα φορολογηθεί και το κτίσμα και ο κήπος που λέτε ότι δεν έχει δομηθεί. Και αυτός θα μα τι λογική έχουν τώρα οι ορόφοι? Θέλω να πω ότι αυτές οι μεζονέτες, τώρα για να πάμε και λίγο πρακτικά, γιατί και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα, σίγουρα τον έναν ή τον άλλον τον αφορά. Η λογική τους ήταν ότι ήταν μικρή χώρη, αλλά υπήρξε 3-4 ορόφους. Δηλαδή μπορεί ο όροφος να έχει 50 τετραγωνικά μέτρα ή 60, αλλά να είναι τρεις. Από τη στιγμή που έχεις περισσότερους από 2 ορόφους, έχεις επιβάρυνση. Όποιος έχει 2-3 και άνω ορόφους, έχει επιβαρύνση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς την έχουμε πατήσει, ας πούμε, όλοι.
και τι σκεφτήκανε, ας πούμε, να φορολογήσουν. Δηλαδή, τι διαφορά έχει, αλήθεια τώρα κύριε Μουζάκη, τι διαφορά έχει τώρα αν η μεζονέτα σου, ας πούμε, είναι σε δύο ρόφους ή σε τρεις, επειδή το οικόπεδο ασφαλώς αν έπαιρνες μεγαλύτερη έκταση οικοπέδου, ώστε να μπορεί να απλωθούν, ας πούμε, τα 200-150 τετραγωνικά σε δύο ρόφους, και για να πληρώσεις λιγότερο πήρες μια μεζονέτα, ξέρω εγώ, με τρεις ρόφους, και τώρα σου λένε ότι πρέπει να πληρώσεις και το παραπάνω όροφο. Είναι τρελό. Δυστυχώς. Είναι έτσι όμως το λέτε, γιατί ο νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση που έχουμε μια τέτοια μεζονέτα όπως την περιγράφετε, λαμβάνεται συντελεστής ορόφου εκείνος του υψηλότερου ορόφου. Άρα λοιπόν, αν έχουμε μια μεζονέτα που είναι σε τρεις ορόφους, λαμβάνεται υπόψη ο τρίτος ορόφος, ο υψηλότερος. Άρα σου δίνει και μεγαλύτερη επιβάλληση. Δυστυχώς. Είναι ένα κριτήριο που έχει βάλει ο νομοθέτης προκειμένου. Δεν έχει καμία λογική, κύριε Μουζάκη, δεν ξέρω. Όχι, έχει μόνο τη λογική του να γεμίσουν το ταμείο τους. Δυστυχώς. Η άλλη μια φορά θα δείχνετε αυτό που ακριβώς λέτε, ότι στο μυαλό του νομοθέτη. Και για πείτε μου κάτι άλλο τώρα, έτσι, για να πάμε και λίγο παρακάτω. Αφού λοιπόν αυτός ο φόρος δεν θα καταβάλλεται πλέον όπως μέχρι πρότινος μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Και θα καταβάλλεται κατευθείαν στις υπηρεσίες. Αν δεν πληρωθεί αυτός ο φόρος, τι γίνεται? Είναι σαν οφειλή στο δημόσιο, έτσι, οπότε πάνω από 5.000 ευρώ οφειλή. Είναι ποινικό το αδίκημα. Είναι ποινικό. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Ο φόρος, να πούμε ότι θα καταβάλλεται σε δόσεις, λέει, μέχρι και το Δεκέμβρη του έτους. Δεν καθορίζει όμως πώς είναι ακριβώς οι δόσεις. Λέει μέχρι το Δεκέμβρη του έτους. Και αν καταβάλεις επάπαξ τον φόρο, θα έχεις και έκπτωση 1,5%. Αν δεν το καταβάλεις, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό που περιγράψατε καταρχήν, ότι αν ο φόρος είναι πάνω από 5.000 και έχουν παρέλθει και 4 μήνες από τότε που έχει καταστήλει τη πρώτη μειοφυλή, είναι ποινικό το αδίκημα και επισύρει και τη διαδικασία του αυτοφόρου. Άρα λοιπόν μπορεί να σε σταματήσει η τροχία, για παράδειγμα, στον δρόμο και να διαπιστώσει ότι εσύ οφείλεις, και με τη διαδικασία του αυτοφόρου να προβούν στα δέοντα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξοφλήσεις την οφειλή σου. Θα πρέπει να πας να τη ρυθμίσεις και να τη βάλεις σε δόσεις. Πόσες δόσεις μπορεί να φτάσουν, να έχεις μέχρι 12 δόσεις. Μέχρι 12. Αν κανείς, ας πούμε, αν το ποσό είναι μικρό και κάποιος μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή αυτού, αν πάει και το πληρώσει, ας πούμε, κατευθείαν, εφάπαξ το ποσό, έχει κάποια έκπτωση? Ναι, είπαμε, έχουμε έκπτωση 1,5%. 1,5% τίποτα. 1,5%. Είναι γαλαντόμο το πράγμα. Κύριε Μουζάκη, τι να πούμε, δεν ξέρω, είναι κατανοητό για όλους μας για ποιο λόγο γίνεται αυτή η τροποποίηση. Το θέμα είναι πώς θα ανταπεξέλθουμε όλοι μας σε αυτό. Ζητάμε 4 δισεκατομμύρια, δεν θα πιάσουμε τα 4, το ξέρει και το Υπουργείο Οικονομικών, γι' αυτό έχει βάλει μια ρήτρα της σπαστισμότητας. 4 δις. Θα πιάσουμε γύρω στα 3-3.200. Καταλαβαίνετε ότι για άλλη μια φορά θα κληθούμε να βάλουμε βαθιά τα χέρια στην τσέπη. Πείτε μου, ο συνταξιούχος που παίρνει 300-400 ευρώ, ο οποίος είχε όμως ένα αγροτεμάχιο στο χωριό του, ή ένα οικόπεδο στο χωριό, δεν ξέρω εγώ πού, το οποίο είναι εντός σχέδιο πόλης. Πώς θα το πληρώσει αυτό? Είναι... Τι να σας πω. Θα υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία, και μια και αναφερθήκατε σε συνταξιούχο, να πούμε ότι εκτόσεις έχουμε για τις εξής κοινωνικές ομάδες. Για πείτε μας και αυτά. Ναι, έχουν έκπτωση στο φόρο κατά 50% αυτοί που έχουν εισόδημα όταν είναι άγαμοι μέχρι 7.000 ευρώ. Μέχρι 8. Όταν είναι παντρεμένοι, όταν είναι έγκαμοι, τα 7.000 που σα αυξάνονται με 1.000 για τη σύζυγο, άρα πάμε στα 8. Mm-hmm. Με 1.000 για το πρώτο παιδί, με 1.000 για το δεύτερο, με 1.000 για το τρίτο και το καθεξής. Άρα λοιπόν, 7.000 είναι 1.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Βεβαίως, δεν πρέπει να είσαι και ακίνητο που να ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα, ή αν πρόκειται για οικόπεδο τα 500 τετραγωνικά μέτρα. Όμως, μια τρίτη προϋπόθεση, εκτός αυτών που προανέφερα, είναι ότι δεν πρέπει να οφείλεις και στην εφορία. Δεν φτάνει λοιπόν να είσαι κάτω από τα όρια που είπαμε, πρέπει να μην οφείλεις και στην εφορία. Γιατί αν οφείλεις στην εφορία, δυστυχώς δεν απαλλάσσεσαι, δεν έχουμε την έκπτωση του 50%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ποιος δεν χρωστάει. Είναι εκτός, γιατί έχουν οφειλές προς την εφορία. Και ποιος δεν χρωστάει. Αυτό το πρόβλημα. Κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Αν και η κουβέντα δεν ήταν ευχάριστη, αλλά το είπαμε και από την αρχή. Δυστυχώς είναι αυτά που απαιτεί το κράτος από εμάς να πληρώσουμε. Δηλαδή... Λυπάμαι που γίνομαι δυσάρεστος γιατί αυτά που συνήθως καλούμαστε να ερμηνεύσουμε είναι δυσάρεστα αυτού. Νομίζω ότι αυτό που μπορείτε να κάνετε στην παρούσα κατάσταση είναι να συμβουλεύετε τον κόσμο όσο καλύτερα γίνεται. Να μπορεί να ρυθμίσει τουλάχιστον αυτές τις
εισφορές έτσι ώστε να μπορεί να τα απεξέλθει στην πληρωμή και να μην φτάσει στο σημείο να χρωστάει είτε τα 5.000 ευρώ είτε και παραπάνω, ώστε να μπορεί να γίνει μια σωστή καθοδήγηση πώς θα δηλώσει ο καθένας μας τα περιουσιακά του στοιχεία και πώς θα διαχειριστεί το ποσό αυτό που θα κληθεί να πληρώσει. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε, τόσο εγώ και άλλοι συνάδελφοι, μέσα από το μήνυμα που μας δίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Αφού μας έχει πιάσει τώρα ο πολλοκέφαλος, με αυτά καταλαβαίνετε που όλοι μας θα πρέπει να ψαχτούμε τώρα πώς θα ανταπεξέλθουμε σε αυτό το καινούριο ενιαίο φόρο, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας, να πάμε να συνδεθούμε και με το govastileto.gr, τη γυναικεία άποψη στα πράγματα, η γόβα που σας πάει παντού. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.